Καλησπέρα. Πέμπτο μάθημα στην Advanced Sierra Μαθημάτων τη Python. Πρακτικά το μάθημα αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου. Όπου θα δούμε πρώτον την αλληλεπίδραση των decorators με την κλάση, θα δούμε κάποιου built-in decorators και επίση θα δούμε και κάποια προχωρημένα χαρακτηριστικά. Οπότε να ευχαριστώ στου δύο χορηγού του μαθήματο, τον Πάνο και τη Μυρτό, που συνέβαλαν με τη χορηγία του στην κατασκευή αυτού του μαθήματο και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να συσχετίσουμε τους decorators με τις κλάσεις. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να διακοσμήσουμε μία κλάση και η ιδιαιτερότητα είναι ότι διακοσμείται αυτόματα μόνο ο αρχικοποιητής της κλάσης. Θα το δούμε λίγο μέσα από ένα παράδειγμα. Όπου χρησιμοποιούμε αυτό το decorator που είχαμε φτιάξει και στο προηγούμενο μάθημα, έτσι που βάζουμε μια γραμμή πριν και μια γραμμή μετά από την εκτέλεση τη συνάρτησή μα. Και αμέσω μετά χρησιμοποιεί το decorator όπω βλέπει για να διακοσμήσει την κλάση. Ακριβώ από κάτω γίνεται πρώτα η κατασκευή του στιγμιοτύπου. Άρα λοιπόν καλείται ο κατασκευαστή και παρατηρήσει ότι έχουν εκτυπωθεί οι δύο γραμμέ πριν και μετά τον κατασκευαστή. Αμέσω μετά που γίνεται και μια κλίση τη συνάρτηση, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βγάζει απλά την εκτύπωση που βγάζει η συνάρτηση. Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το decoration πάνω σε κλάσει. Και τώρα πάμε να δούμε κάτι πιο προχωρημένο. Έτσι, ότι είχαμε δει στο μαθήμα 17 ότι μια συνάρτηση είναι απλά μια κλάση που υλοποιεί την Dunder Method Call. Και είχαμε φτιάξει τότε αν θυμάσαι, μία κλάση, όπου η κλάση αυτή είχε μία μέθοδο call και επειδή ορίζαμε αυτή τη μέθοδο, τότε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο της κλάσης αυτής κανονικά σαν να είναι μία συνάρτηση. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα, οραματίσου το σε παρακαλώ, σαν να είναι μία συνάρτηση, εντάξει? Γιατί πρακτικά αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ορίσει έναν αρχικοποιητή εδώ πέρα και αμέσω μετά έχουμε ορίσει και την κλίση τη συνάρτηση. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η κλάση αυτή, η οποία είναι callable όπω λέμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά για να κάνει το decoration μιας συνάρτησης ή μιας κλάσης. Οπότε, εδώ αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξή. Στον αρχικοποιητή πρέπει να πάμε και να ορίσουμε αυτό το οποίο θα διακοσμήσουμε ως όρισμα. Και αμέσω μετά στην call, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι καλούμε πλέον αυτό το οποίο έχουμε διακοσμήσει. Εντάξει. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι ακριβώ η ίδια με αυτή την οποία χρησιμοποιήσαμε και στι συναρτήσει. Και αμέσω μετά, όπω βλέπει, εδώ δεν χρησιμοποιείται για να διακοσμήσει μια κλάση, αλλά όπω είπαμε, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να διακοσμήσουμε μια συνάρτηση. Αυτά για την αλληλεπίδραση με τι κλάσει. Πάμε τώρα να δούμε και το πιο ουσιώδε μέρο του μαθήματο που είναι οι built-in διακοσμητέ οι οποίε υπάρχουν στην Python.